παιδιά, καλώς ήρθατε σε ακόμα επεισόδιο The Two Motorheads. Γιάννης εδώ. Σήμερα έχουμε μια ακόμα αγγλίδα στην παρέα μας. Ξέρετε, με τις αγγλίδες έχουμε μια ιδιαίτερη σχέση στο κανάλι. Τα street level που έχω δοκιμάσει ήταν ωραία κορίτσια. Και έχουμε άλλο ένα σήμερα, Tiger 1050. Νομίζω ότι έχει μυρίσει λάστιχο από τα παντιλίκια αυτής της μηχανής σε όλες τις πλατείες της Ελλάδος. Και όχι άδικα, η αλήθεια είναι. Και φυσικά θα βρούμε κίνηση, ρε φίλε. Τι θα βρούμε, κίνηση. Από ό,τι καταλάβατε από τον τόνο της φωνής μου, ήδη κάτι πάει καλά με αυτό το μηχανάκι. Μίβε εξάτμιση και κάτσε καλά να ούμε. Μαλάκα, σαν τρένο κάνει. Ξεκινάμε από θέση οδήγησης, μιας και δεν μπορούμε να ανοίξουμε εδώ πέρα. Κάνει και ζέστη το μεταξύ, ρε μαγκές, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Κάτσε πάω πιο εδώ γιατί να μην κράζεται ότι οδηγάω και στη Λέα κιόλας, καταλάβες. Ωπο, ωραίο πέταγμα. Μου τραβάει λίγο τα χέρια μπροστά και με ξενερώνει αυτό. Βέβαια θα μου πεις έχει μεγάλο depósito, αλλά δεν θέλω να τεντώνω τόσο πολύ τα χέρια μου. Βέβαια αν τρέξω, κάποια στιγμή αν τελειώσει όλο αυτό το χάος που βλέπετε και τρέξω, κάποια στιγμή, μπορεί να είναι πιο άνετο γιατί μάλλον θα έρθω πιο μπροστά, οπότε θα βολέψει. Δηλαδή αν κάτσω έτσι, πλησιάσω μπροστά, βολεύει. Έτσι γάμω τα αυτιά μου. Είναι κανιβαλάκος του το δω. Επειδή ήταν πολύ ψηλό για τον αναβάτη του, τον οποίο ευχαριστούμε πάρα πολύ. Thank you, αγόρι μου, thank you. Το κατέβασα, αλλά το κατέβασα και μπροστά και πίσω. Μην βλέπετε κατεβασμένο το μπροστινό και πιστεύετε ότι έχει αλλάξει η γεωμετρία της μηχανής. Όσο έχει κατέβει μπροστά, έχει κατέβει και πίσω. Απλώς έχει κοντίνει. Από βλάβες μου, το παλικάρι δεν έχει βγάλει τίποτα. Μόνο τα σερβισάκια του κάνει και κομπλέ. Είναι βέβαια βαρύ μηχανά και έτσι είναι 240 κιλά. Είναι λίγο κτίνος. Εντάξει, εδώ που πάω στην Εθνική μια χαρά είναι. Αλλά στην πόλη μέσα το νιώθεις λίγο. Αλλά ξαναλέω, είναι μεγάλο on-off. Off δεν είναι. Ψέματα. On-off δεν είναι. Sport Touring είναι. Κοίτα εδώ, κοίτα εδώ. Και επειδή είναι ψηλό, δεν έχεις την αεροδυναμική ενός Super Sport. Οπότε τι γίνεται. Νιώθεις ότι πας με ακόμη περισσότερα χιλιόμετρα από ό,τι πας. Δηλαδή, ξέρω εγώ, με 70-80 και μόλις ανοίξεις και πας 100, αυτό το άνοιγμα όταν είναι λίγο απότομο, λες, όπα, κάτσε να πετάξεις, ξέρω εγώ. Βλέπεις, θέλει να σηκώσει μούρι. Έχει ωραία κρατηματάκια. Κοίτα, επίσης με ένα χέρι πάει πολύ ωραία, έτσι. Δεν το συνιστώ, μόνο για καμιά εθνική, για λίγο να ξεκουραστούμε. Έλα να βλέπω να ανοίγει ο δρόμος, ρε παιδιά. Έλα να το βλέπω να ανοίγει ο δρόμος. Εν τω μεταξύ λειτουργεί ψηλά, αλλά δεν έχει ιδιαίτερες δονήσεις. Και να πιστεύεις ότι ξέρεις, πω ρε φίλε μου, πολύ ψηλά. Κάτσε να ανεβάσω δύο ταχύτητες. Κλασικός κινητήρας Triumph, μετά τις 6.000 τροφές θα δώσουμε. Χαμηλά είμαστε πιο χαλαροί. Θυμόσαστε τι φώναζα με τα street ripple στις ψηλές τροφές. Παρόμοια φάση εδώ με περισσότερη δύναμη. Έχουμε για μια τριανταριά λόγα παραπάνω εδώ. Πόσο ξέρω, 20 κάτι τέτοιο. Who the fucking cares? Για να δοκιμάσω θέση οδήγησης που είπα, να πάω μπροστά. Λοιπόν, αν πας μπροστά, βολεύει. Δηλαδή όταν είσαι εδώ και ανοίγεις, βολεύει. Άμα είσαι όρθιος, και είμαι και 1.80 και έχω μακριά άκρα. Για χέρια μιλάω. Μη μου πεις μακριά άκρα περίεργα τώρα, για χέρια μιλάω. Ο ιδιοκτήτης της κυρίας εδώ πέρα της έχει βάλει και βαλίτσα, το χρησιμοποιεί καθημερινά το μηχανάκι. Δεν έχει κανένα θέμα με την καθημερινή μετακίνηση πέρα από το λίγο βάρος που βλέπεις και φυσικά την κατανάλωση, έτσι. Είπαμε τα άλογα, τι θέλουνε παιδιά μου, σάνο. Τα άλογα τα θέλουμε ενζινούλα. Θα πλέρω. Δεν θα σου φτιάξω εγώ 7-8 λίτρα σίγουρα, έτσι. Τώρα αν το έχεις μόνο για ταξίδια, θα σου κάψεις κάτι λιγότερο να πηγαίνεις ανθρώπινα. Εντάξει, ανοίγω και λίγο περίεργα για να καταλάβετε πώς ανοίγει. Αλλά δεν είναι απότομο το γκάζι του. Είναι καθαρά θέμα του καρπού σου, πόσο εσύ θες να το ανοίξεις. Άμα ανοίξεις λίγο, πάει λίγο. Ανοίξεις πολύ, πάει πολύ. Οπότε συναψίζουμε. Μείον αεροδυναμική και κατανάλωση. Στα συν ταξιδιάρικο, πιο άνετο από ένα σπορ μηχανάκι, με δύναμη από ένα πιο σπορ μηχανάκι. Και θα μου πεις, ρε φίλε, αυτό είναι αγγλικό, χαλάει, έχω ακούσει διάφορα.
Παιδιά, κάντε την έρευνά σας, αν θέλετε να το αγοράσετε. Και να σας πω κάτι, άμα το βλέπετε και ερωτεύεστε, πάρτε το. Μια ζωή την έχουμε, ρε φίλε. Μια ζωή την έχουμε. Πάπα, πάπα, πάψει όλα. Βρήκα κι άλλο αρνητικό. Δεν έχω λεφτά να το πάρω. Ρε, τι είναι αυτό με τα Triumph, ρε εσείς. Τι παθαίνω με τα Triumph. Τι παθαίνω με τα Triumph. Γιατί υπάρχει αυτή η κατάσταση, πείτε μου. Τι ωραία φρένα που έχει, ρε φίλε, τι ωραία φρένα. Αναρτήσεις πολύ άνετες και στην εθνική αλλά και μέσα στην πόλη. Χαμηλά πηγαίνει στη βόλτα σου. Ψηλά γίνεται χαμός. Τι ωραίος ήχος. Πω, βρυχάτε το μοτέρ, βρυχάτε και η Μιβ. Έχω κάτι με αυτά τα μηχανάκια, κάτι, ένα κάτι, τι στο έχω. Έχω κάτι, δεν ξέρω. Εδώ. Λίγο, το έχουμε ξανακάνει στο σημείο. Λίγο ρε παιδιά, λίγο έτσι, για το καλό. Αν είσαι του Sport Touring και θες να πηγαίνεις στις εκδρομές σου, να πηγαίνεις στη δουλειά σου, να ρίχνεις τις γκαζιές σου και να στρίβεις κιόλας, μια χαρούλα είναι. Γιατί και φρενάρει και στρίβει πάρα πολύ καλά. Έλα πάμε! Τώρα εσύ γιατί μου την έσπασε μεγάλε. Καλά μιλάμε, φτάνεις κόφτη και δεν το καταλαβαίνεις, δίνεις συνέχεια. Τι φάση ρε φίλε, τι φάση ρε φίλε. Τον κόφτη δεν έχουμε για να το καταλαβαίνουμε, όχι να κοφτιάζουμε χωρίς να θέλουμε. Έλα, έλα, έλα. Έλα πάσα μου. Αεροδυναμική παιδιά δεν έχουμε τίποτα. Εγώ θέλω σίγουρα διπλάσια ζελατίνα, μη σας πω, θέλω την ασπίδα από τα μάτ. Περισσότερο μοιάζει σε γυμνό παρά σε Sport Touring, τα ξέρετε πάντως. Ρε τι αέρας είναι αυτός που τρώω ρε. Τι αέρας είναι αυτός που τρώω. Γιατί έχω πέσει κάτω που πάω σχεδόν τεπόζιτο και ακόμα φυσάει. Αεροδυναμική μηδέν. Τέλος, έφυγε αυτό. Το ξεχάσαμε, αεροδυναμική μηδέν. Όσα παίρνει ο άνεμος, λέγεται το μηχανάκι. Σας λέω, παιδιά, δεν ήμουν προετοιμασμένος να φάω τόσο αέρα με αυτό το μηχανάκι. Να ήταν ένα γυμνό μαζί σας. Ναι, εντάξει, το περίμενα. Λογικό είναι, φάση του είναι. Αλλά τώρα σε Sport Touring τύπου μηχανάκι, να φάμε τέτοιο αέρα. Άμα κάνει ένα αδερφό εκεί έξω, έχει το ίδιο μηχανάκι, μεγαλύτερη ζελατίνα. Θέλω να το δοκιμάσω οπωσδήποτε. Και να σας πω για κάτι τώρα, να σας κράξω λίγο. Όλους εσάς που κάνετε review, είναι δυνατόν να μην λέτε αρνητικά στα μηχανάκια? Γιατί μην χάσετε καμιά χορηγία. Είναι δυνατόν. Έχω δει τόσα μηχανάκια να γίνονται review και να μην λέει κανείς τα αρνητικά, τα οποία είναι προφανή. Να σου πει κάτι, φίλε, ναι, έχει γαμό του κινδύνου, γαμό αυτά. Αλλά αδερφέ, στο πρώτο φρενάρισμα δεν θα σταματήσεις. Τέλος πάντων, επειδή λέω κάποια αρνητικά εγώ και πολλά παιδιά που με βλέπουν, μου λένε ότι με βλέπουν επειδή λέω τα αρνητικά. Και τους λέω φυσικά ότι παιδιά, γι' αυτό δεν θα πάρω χορηγία. Γιατί ό,τι και να μου δώσεις, εγώ θα βρω και θα πω το αρνητικό. Γιατί κανείς δεν το λέει. Και δεν απευθύνεται στο μέσο θεατή αυτό. Απευθύνεται στον YouTuber, το οποίο κάνει review τέλος πάντων, όπου και να κάνει. Ότι ρε φίλε, πες τα αρνητικά από το μηχανάκι. Γιατί δεν τα λες, ρε ψηλέ. Ή κοντέ, δικό σου θέμα, δεν με ενδιαφέρει. Πες ρε μεγάλε. Το μηχανάκι αυτό έχει αυτά τα καλά και αυτά αρνητικά. Δίνεις τόσα λεφτά, ζήγησέ τα και άμα θες πάρ' το. Δεν θέλω να σου πω αυτό εδώ πέρα που μου αρέσει πολύ το μηχανάκι, ότι εντάξει, γαμώ. Ναι ρε φίλε, υποτίθεται ότι είναι on-off Sport Touring, πάρ' το όπως θες. Και τι κάνει, τρως αέρα. Με τη συγκεκριμένη ζελατίνα, ξαναλέω όμως, έτσι. Γι' αυτό και δεν θα μας δώσει καμιά εταιρεία μηχανάκι ρε φίλε, γιατί όποια έχει τα κάκαλα να μας το δώσει, σημαίνει ότι έχει γάμω τα μηχανάκια. Για να μην το ξεφτυλίσω. Και αφού έκραξα και γούσταρα και ξαλάφρωσα, θα σας πω ότι όχι, στο επόμενο βίντεο. Γεια! Yeah.